Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog, ελπίζω να είστε καλά, Παρασκευούλα σήμερα. Συνεπιασμένη η μερούλα, βρέχει, φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα έχουμε το πάρτι της κολλητής της Αναστασίας, το κοριτσάκι των φίλων μας. Είχε γενέθλια 30 Απρίλη, αλλά θα το κάνει σήμερα το πάρτι, οπότε το βράδυ θα πάμε σε πιτσαρία. Σήμερα το μενού έχει κοτοπουλάκι, θα το ψήσω στο air fryer που γίνεται πολύ ωραίο και θα κάνω με ντάκο στα κορίτσια και εγώ με σαλάτα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα για βράδυ δεν ξέρω τι θα φάω, ίσως κρατήσω λίγο κοτόπουλο να φάω πριν πάμε, γιατί στην πιτσαρία δεν μπορώ να φάω τίποτα. Εχθές ήρθε ένα πολύ ωραίο πακετάκι από Scented Bubble, με πολύ ωραία υπέροχα φυσικά προϊόντα. Θα σας βάλω τώρα το κλιπάκι γιατί σας το γύρισα χτες και επανερχόμαστε στη σημερινή μέρα. Πάμε να σας δείξω φανταστικό πακετάκι που μόλις έλαβα από Scented Bubble για να δείτε υπέροχα μοσχομυροδάτα χειροποίητα προϊόντα με πολύ μεγάλη ποικιλία που μπορείτε να τα κάνετε και δωράκι ακόμα και στις δασκάλες τώρα που σε λίγο καιρό τελειώνουν τα σχολεία. Έρχονται πάρα πολύ περιποιημένα τα πακετάκια και μπορείτε να διαλέξετε κι εσείς τι θέλετε να βάλετε μέσα για τα δωράκια σας ή και ξεχωριστά να αποκτήσετε τα προϊόντα που δημιουργεί. Θα ξεκινήσω με lip balm με άρωμα καραμέλα. Πάντα χρειάζεται το lip balm να ενυδατώνουμε τα χυλάκια μας, να είναι πάντα έτσι περιποιημένα, ειδικά εμένα που σκάνε πολύ, τα χρησιμοποιώ όλο το χρόνο. Αρωματικό για το αυτοκίνητο σε άρωμα γκουαρανά. Αυτά εδώ είναι φανταστικά, τα γυρίζεις έτσι ανάποδα, ποτίζει το ξυλάκι και μυρίζει πολύ ωραία ο χώρος. Ούτε πολύ έντονα, αλλά ούτε και καθόλου. Πραγματικά είναι πολύ ωραία και κρατάνε και πολύ καιρό. Diffuser με τα ξυλάκια του σε ένα πολύ καλοκαιρινό άρωμα ανανάς καρύδα. Πραγματικά θα μυρίζει πολύ ωραία αυτό. Πόπο, είναι full καλοκαιρινό, αλλά έχει και άλλες μυρωδιές για να διαλέξετε τι θέλετε εσείς. Σκραπ σώματος με κουκούτσι ελιάς και αλόε βέρα. Μυρίζει σαν τσιχλόφουσκα το συγκεκριμένο, πόπο, πάρα πολύ ωραία μυρίζει. Χοντρόκοκο, ωραίο, για να κάνουμε πολέπιση τώρα που πλησιάζει το καλοκαιράκι. Θα το χρειαστούμε και ενδιάμεσα μες το καλοκαίρι, εννοείται. Και φανταστικά σαπουνάκια, αυτό είναι αρωματικό σαπουνάκι. Αχ, μυρίζει σαν κανέλα αυτό. Και εδώ έχουμε σαπούνι απολέπισης προσώπου με βρώμη και έλαια αργάν. Και αυτό μυρίζει πάρα πολύ ωραίο και βλέπετε εδώ τους κόκκους για να κάνει την απολέπιση στο πρόσωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Scented Bubble που μου τα έστειλε να τα δοκιμάσω. Κάτω στο κουτί περιγραφής θα σας αφήσω το Instagram της, σε περίπτωση που θέλετε κάτι να παραγγείλετε, να τη στείλετε μήνυμα. Έχουμε και έναν υπέροχο διαγωνισμό με έναν τυχερό στο Instagram, θα κερδίσει ένα ίδιο πακέτο στα αρώματα της επιλογής του, οπότε θα σας έχω το link να πάτε να πάρετε μέρος. Και την ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε να τη στείλετε μήνυμα, το κορίτσι εξυπηρετεί άμεσα και γρήγορα. Έφτιαξα το πρωινό μου, πιτούλα βρώμης με ντομάτα, βουλάκι, ένταμ και γαλοπούλα και το στάκι για την Αναστασία. Εδώ ψήνω τα κοτόπουλα, τα δύο και θα μπουν και τα άλλα δύο. Και εδώ λαχανικά, πιπεριές και κολοκύθι. Είπα να βγάλω λίγο το βραστό κολοκύθι, να το κάνω ψητό έτσι για αλλαγή και έψα και πιπερίτσες που είχα. Οπότε κοτοπουλάκι με ψητά λαχανικά σήμερα. Με βλέπετε φτιαγμένη γιατί μόλις έκανα ένα jumbo haul. Και πάνω το μοντάρο να το ανεβάσω, να τελειώσει αυτή η δουλίτσα που είχα να κάνω και να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Έξω καιρός είναι, παιδιά, ένα χάλι. Βρέχει πάρα πολύ. Πάνω το μοντάρο και να συνεχίσουμε τη μερούλα. Ο Γιαννάκος θα έρθει το απογευματάκι, λίγο πριν το πάρτι. Οπότε το σούπερ μάρκετ θα πάει αύριο. Θα σας έχω και αύριο μαζί μου, γιατί και αύριο έχουμε πάρτι. Έχει η ανιψιά μου η Ζένια τα γενέθλιά της που τα κάνανε με τη μαμά της τη Δευτέρα, το You Your You. Σας το είχα ανεβάσει στο vlog. Το έχουμε το πάρτι της τώρα το Σάββατο στο ξενοδοχείο μας. Θα φέρουν και όλα τα πράγματα που έχουμε στο Playroom, τσουλήθρες, μπαλοπισίνες κτλ. Οπότε μια χαρά θα έχουν να παίξουν και τα μικρούλια. Πάνω βολέψω εδώ το χαμό από το hall του Jumbo και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Τελείωσα το μοντάζ, το έβαλα να ανεβαίνει, όλα έτοιμα. Αύριο το πρωί έχω και κομμωτήριο. Πάμε λίγο να φτιάξουμε την καούκα, η οποία εντάξει τα λευκά πια έχουν φτάσει σε προχώρητο σημείο, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, γερνάμε. Πάμε να κάτσουμε, να περάσει λίγο η ώρα να φάμε, λίγο πιο μετά και να ξεκουραστούμε, να πάμε στο παρτάκι το βραδάκι. Ο Γιαννάκος θα πάει αύριο σούπερ μάρκετ, μου είπε, μετά το κομμωτήριο, οπότε σήμερα δεν θα σας έχω σούπερ μάρκετ haul. Αύριο όμως θα είναι μια πολύ γεμάτη μέρα. Ο πατέρας της, ο βασιλιάς της θάλασσας και οι πέντε μεγαλύτερες αδερφές της την έλεγαν μικρή Γοργόνα. Η Γοργόνα, για πες. Γοργόνα.
Μικρή Γοργόνα, μην ανησυχείς, αν έρθει η ώρα θα δεις τον κόσμο που επιθυμείς. Διαβάσαμε το παραμυθάκι με την Ισαβέλα, το έχουμε καθιερώσει μεσημέρι βράδυ πριν τον ύπνο να διαβάζουμε μια ιστορία και ευτυχώς έχω παλιά βιβλία της Αναστασίας που έχουν πολλά παραμύθια μέσα και φτουράνε που λέω εγώ για να μην διαβάζουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ήρθε η ώρα να ξαπλώσουμε, να ξεκουραστούμε. Ο Γιάννακος θα έρθει αργότερα, οπότε πάμε να ξαπλώσουμε και τα λέμε μετά. Σηκωθήκαμε, ξύπνησε το μικρούλι, γύρισε και ο Γιάννακος. Καθόμαστε, βλέπουμε με Style Rocks και πιο μετά θα ετοιμαστούμε για το παρτάκι. Βρέχει από το πρωί, δεν έχει σταματήσει, αλλά δεν θα πτωηθούμε. Πάμε να ετοιμαστούμε για το πάρτι. Γυρίσαμε σπιτάκι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, Νικολέτα, να είσαι γερή και ευτυχισμένη. Πάμε να ξαπλώσουμε και θα το πούμε πάλι αύριο. Καλημέρα, παιδιά. Σαββατάκι σήμερα, 11 Μαΐου. Ξυπνήσαμε, ήρθε και με ξύπνησε το μικρούλι μου, γιατί κατεβαίνει πια από το κρεβάτι. Παλιότερα δεν κατέβαινε. Και το είχα καημό, γιατί λέω: γιατί δεν κατεβαίνεις εσύ και πρέπει να ερχόμαστε εμείς συνέχεια. Μας είχε φάει το πηγενέλα. Οπότε τώρα έχει ξεκινήσει και κατεβαίνει μόνη της και έχω παρατηρήσει ότι από τότε που έχει γίνει αυτό. Ξυπνάει και με καλή διάθεση, γιατί όταν περίμενε να πάμε εμείς να την πάρουμε, γκρίνιαζε, οπότε νευρίαζε και χωρίς λόγο και ξύπναγε χαλασμένη. Ενώ τώρα πάντα ξυπνάει και είναι με χαμόγελο και έρχεται και σου λέει καλημέρα και μου λέει μαμά κατέβηκα μόνο από το κρεβάτι. Είδατε, μεγαλώνουν τα παιδάκια. Χθες περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο πάρτι. Εγώ έφαγα μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα. Ήταν Caesar χωρίς κουρτόν και είχε σος γιαουρτιού μέσα, η οποία ήταν πάρα πολύ νόστιμη. Οριακά ήμουνα να πάω να ζητήσω τη συνταγή από το μαγαζί. Αλλά λέω εντάξει, ας μην το κάνω. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ νόστιμη. Κάθισα λίγο γραφείο να κάνω λίγο μοντάζ. Έχουμε 11 η ώρα ραντεβού για κομμωτήριο. Να πάμε να αλλάξουμε το μαλλί. Θα το κουρέψω, θα το βάψω κτλ. Και πιο μετά ο Γιάννακος θα πάει σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ δεν έβγαλα τίποτα να ξεπαγώσω εχθές. Οπότε μάλλον μας βλέπω να τρώμε κοτόπουλο από το Γαλαξία. Κοτόπουλο σούβλας. Γιατί δεν έβγαλα κάτι. Αργότερα το απογευματάκι θα πάμε στο πάρτι της Ζένιας. Είχε τα γενέθλιά της 9 Μαΐου και αύριο έχει γενέθλια ο νηψιός μου. Θα του πω από τώρα χρόνια πολλά από εδώ γιατί ξέρω ότι με βλέπει. Χρόνια πολλά Μαριάκο, σ' αγαπάμε πολύ. Θα πάμε στο παρτάκι που θα κάνει. Θα φέρει και τα παιχνίδια από το Playroom, οπότε θα έχουν να παίξουν τα μικρά. Γενικά πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και σήμερα. Πρώτο Θεό, να είμαστε καλά, Παναγίτσα μου. Θες ήρθε και η παραγγελία μου από τη φιλενάδα μου, από το My Beauty Box, και να σας δείξω τι πήρα. Γιατί τα χρησιμοποίησα χτες. Πήρα αυτό το Blush από Essence, το οποίο το βρίσκω φανταστικό χρώμα για μελαχρινή. Πάρα πολύ ωραίο και γράφει πάρα πολύ καλά. Πήρα αυτό εδώ το. Πώς το λέει. Jelly Lipstick, το οποίο είναι έτσι, έχει την, το μηχανισμό που έχουν τα MAC, νομίζω η MAC τα ξεκίνησε πρώτα και το κάνεις έτσι λίγα λίγο από κάτω. Έχει έτσι ένα αρκετά κοραλί χρώμα, δηλαδή για καλοκαιράκι θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και δεν φεύγει και πάρα πολύ εύκολα. Πήρα την απόχρωση 02. Πήρα κρέμα ματιών Pure Root, η οποία είναι πολύ ωραίες. Η Yeah και η Pure Root είναι από τις καλύτερες κρέμες ματιών. Οπότε πήρα από Pure Root τώρα και είναι 30. Πολύ ωραία συσκευασία, γιατί μου τελειώνει αυτή η μικρή που έχω τώρα. Είναι από Sephora, από το Advent Calendar της Αναστασίας. Οπότε πήρα γιατί θα ξέμεινα από κρέμα ματιών. Και πού πας χωρίς κρέμα ματιών στα 41, πουθενά. Και μου βάλε το κορίτσι μου, Wax Melts, μου βάλε αυτό εδώ που μυρίζει καφέ, μου βάλε αυτό εδώ που είναι το ντονατσάκι, που έχει ένα πολύ ωραίο λουλουδάτο άρωμα και αυτό εδώ το ροζ, που έχει σαν τσιχλόφουσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου. Λοιπόν αυτά,
Πάμε να βάλουμε πλυντήριο, παιδιά, και να συνεχίσουμε τη μέρα. Τελείωσα τη δουλίτσα μου στον υπολογιστή, έφαγα και το πρωινό μου, έφτιαξα πιτούλα με αυγουλάκι κτλ. Και θα τους κάνω τελικά μακαρονάκια με σάλτσα. Εγώ έχω κοτόπουλο από χτες, οπότε μια χαρά, θα φάω αυτό. Του κοτόπουλου το κάγκελο, γενικά σε αυτή τη διατροφή, πολύ κοτόπουλο. Θα τους κάνω τριβελάκι με σαλτσούλα, οπότε να είναι έτοιμο. Γιατί μετά ο Γιάννης θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα αργήσει να γυρίσει. Άρα θα πεινάνε τα μικρά. Να είμαι εγώ έτοιμη με φαΐ και το σούπερ μάρκετ θα έρθει αργότερα. Ετοιμάστηκα, πάω κομμωτήριο, τα μακαρονάκια έτοιμα. Πάμε να φτιάξουμε την καούκα, να γίνουμε λίγο άνθρωποι. Έφυγα λίγο νωρίτερα, οπότε πάμε να παραγγείλουμε και την τούρτα της μικρής, να είναι έτοιμη, γιατί πλησιάζουν σε λίγες μέρες. Έτοιμη, την παρήγγειλα, πάμε κομμωτήριο. Έτοιμα. Και φοβερά. Γύρισα, πολύ ωραίο το μαλάκι. Κόψαμε και 3-4 δάχτυλα γιατί είχε μακρύνει πολύ. Δεν μ' άρεσε. Πάρα πολύ ωραίο. Έφυγε τώρα ο Γιαννάκος, πάει στο σούπερ μάρκετ. Οπότε θα σας έχω και στο σούπερ μάρκετ χολ μόλις γυρίσει. Και να φάμε μετά, να ξαπλώσουμε και να πάμε στο παρτάκι της Ζένιας. Που θα είναι εκεί τα πιτσιρίκια και τα μικρά. Γίνεται 2. Οπότε φανταστείτε ότι όλη η παρέα είναι εκεί. 2-3. Χαμούλης. Πάμε να διπλώσουμε λίγο στεγνοτήριο μέχρι να γυρίσει ο Γιαννάκος για να φέρει το σούπερ μάρκετ. Γύρισε ο Γιαννάκος από το σούπερ, πήγε και Lidl και Γαλαξία, έχω και τη μικρή μου βοηθό εδώ πέρα, οπότε πάμε να κάνουμε σούπερ μάρκετ. Αυτό τι είναι? Τι είναι αυτό? Πάνες βρε! Αυτά είναι αυγά, μην τα παίρνεις τα αυγά εσύ. Αυγουλάκια. Πήγαινε βόλεψε τις πάνες σου, Ισαβέλα. Άστα τα αυγά, άστα τα αυγά. Πήγαινε βόλεψε αυτό στο σιρτάρι. Το σιρτάρι σου, μπορείς. Είναι βαριά. Είναι βαριά. Yeah. Άλλο ένα πακέτο βουλάκια. Μόρο μάτιλα. Λευκό ξύδι. Το χρησιμοποιώ στις καθαριότητες. Σαμπουάν Ελβίβ. Αυτό με το ροζ καπάκι. Περίμενε. Αυτό είναι κρέμο σάπουνο για τα χεράκια. Τι είναι αυτό? Πήρε. Τι είναι αυτό? Σαν παπαρούνα είναι αυτό. Παπαρούνα. Παπαρούνα. Αυτά είναι σουέτς. Άρα δεν μπορούσε να σηκώσει τις πάντες. Ναι. Σηκώσει τα σουέτς. Παγωτάκια, πήρε ο μπαμπάς με φραουλίτσα που αρέσουν στα κορίτσια. Φέρι, δεν είχε το άλλο. Όχι, αλλά εντάξει. Ταμπλέτες για το πλυντήριο είναι all in one, έχει και γυαλιστικό μέσα. Είναι αυτές εδώ με το λεμόνι και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλές. Απλά εγώ τις βάζω μέσα στον κάδο του πλυντήριου πιάτων και όχι στη θήκη, γιατί δεν λιώνει στη θήκη. Ενώ με την βάλεις μέσα, λιώνει μια χαρά. Ντοματοχυμός. Ένα λιωμένο πακέτο με φράουλες. Αυτό έγινε μία φράουλα. Αυτό κάπως σώθηκε. Δεν σώθηκε. Δεν σώθηκε. Ρε. Άλλο ένα κουτί με παγωτάκια. Μήλα. Μήλα. Κρεμμυδάκια. Καρότα. Αγγούρι μεγάλο. Αγγούρι μεγάλο. Τι είναι αυτό? Και άλλο αγγούρι μεγάλο. Πιπερίτσες. Κι άλλο μεγάλο αγγούρι. Να το. Αχ, τι να το. Μια σακούλα. Κόκκινες πιπεριές για ψητές. Κολοκυθάκια. Ντοματούλες. Χαρτοπετσέτες. Μακιμάδι. Παξιμάδι. Κοκόπουλο. Τι είναι αυτό? Κοκόπουλο.
ένα κοκόπουλο. Στήθος κοκόπουλο, πες. Τσίσος. Αυτό, μπούτι κοτόπουλο. Πέστε. Μπούτι κοκόπουλο. Σαλάμι αερός. Πουτίγκες. Γάλα. Αυτό. Μανιτάρια. Τι είναι? Πατινάρια. Πατινάρια. Και άλλο ένα γάλα. Έχει γάλα. Ωραία, έχει γάλα. Φέτα. Αυτό. 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 Μπατονέτες. Φακές. Φακές. Αυτό. Και άλλο στήθος και άλλα μπούτια. Χρωμοπαγίδες. Μπανάνες. Σερβιετάκια. Έχει μπανάνες. Μπανάνες. Μαζί με την τσάντα μαζί. Μπανάνες. Νούντλς. Σάλα. Και άλλη φράουλα. Σο αυτή τη φορά. Σφουγγαράκια για τα πιάτα. Δημητριακά. Τυράκι έντα. Και άλλη ντοματοχυμή. Βοηθάει το κορίτσι μου. Αυτό. Και άλλο ντοματοχυμός. Αυτό. Κοιμάς. 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 Κι άλλα. Κι άλλος κοιμάς. Τι είναι αυτά, Ισαβέλα μου? Πουτίκα. Πουτίκα, μπράβο. Κι άλλε πουτίκες. Κι άλλε πουτίκες. Κι άλλες πουτίκες. Κι άλλη πουτίκα. Κι άλλη πουτίκα. Πολλές πουτίκες. Λούλους. Αυτό τι είναι? Κοιμός. Κοιμός. Νούντλς, άλλο ένα νούντλς και μια γαλοπούλα. Αυτό, αυτό. Αυτό είναι ρίγανη. Ρίγανη. Ρίγανη Θεσσαλίας. Ρίγανη. Ρίγανη. Σάλα. Και άλλη φράουλα. Σοκολάτες. Σοκολάτες, πήρε ο μπαμπάς για τα κορίτσια. Τέλος. 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 Α, όχι, και άλλη μία ποτήκα μέσα ακόμα. Και πιπέρι. Πιπέρι. Α, τι είσαι κόλλα τώρα? Κεράσι. Ζελέ. Ζελέ. Ζελέ κεράσι, για πες. Ζελέ κεράσι. Μπράβο. Τρία. Αυτό, πάνες. Δεν πάνες. Είναι πάνες, αυτά είναι σερβιέτες. Σερβιέτες. Σερβιέτες, για τη μαμά πάνες. Αυτό. Ζελέ. Ζελέ. Γιατί, α, δεν είχε σωληνάριο. Όχι, ρε μωρό, γινόταν γενικότερα δεν. Σάλα. Κι άλλα ζελέ. Και μπριζόλες. Αυτά ήταν τα ψώνια μας για αυτή την εβδομάδα. Πάμε να φάμε και να ξαπλώσουμε και θα τα πούμε αργότερα το απογευματάκι που θα πάμε στο πάρτι της Ζένιας. Χρόνια πολλά, Ζενάκη. Να είσαι γερή και ευτυχισμένη. Περάσαμε πολύ ωραία. Κάπου εδώ θα σας κλείσω και το σημερινό vlog. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας κρατήσαμε καλή παρέα. Να κάνετε like και εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά.